Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αρχίζει αύριο. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Μαρινάκη. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Ξέρετε, κυκλοφορεί ένα πολιτικό κουτσομπολιό ότι επισπεύθηκε η ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για το θέμα για τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να έχει υποθεί πριν από το συνέδριο, έτσι, ώστε να απαλλάξει, να βγάλει πάνω από το συνέδριό σας τη σκιά της γκρίνιας για τους λογαριασμούς, της δικαιολογημένης γκρίνιας. Δεν ξέρω αν. Δεν επισπεύθηκε. Σίγουρα, λόγω του συνεδρίου, σίγουρα. Αυτό αποδεικνύεται και από τις αλλεπάλληλες σκέψεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα αυτό. Το επισπεύδει η ίδια πραγματικότητα. Και αν με επιτρέπετε, θα ήθελα με αυτό να κάνω και μια εισαγωγή και μια γέφυρα για το συνέδριο. Είναι μία από τις βασικές διαφορές αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού από πολλές προηγούμενες, ειδικά την προηγούμενη, ότι δεν είναι δογματική, ότι δεν αντιμετωπίζει την άσκηση της πολιτικής ως μια διαδικασία όπου θα ικανοποιήσει τις ιδεοληψίες της ή αυτά τα οποία μπορεί να έχει ως θέσφατα, αλλά ως μια ενεργή διαδικασία η οποία κρίνεται από την κάθε μέρα. Και όποιος δεν βλέπει ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα των ανατιμήσεων είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες, εθελοτυφλή βρίσκεται σε μια άλλη πραγματικότητα. Αυτός ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν βρίσκεται σε μια άλλη πραγματικότητα. Ζει την ελληνική πραγματικότητα, ζει την καθημερινότητα και δεν το αποδεικνύει μόνο από τις παρεμβάσεις που ήδη έχει κάνει κατά της ακρίβειας, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα είναι ακόμα μία πολύ σημαντική. Ας ακούσουμε τι, ναι, τι θα μας πει. Προφανώς, περιμένω να το ακούσουμε. Ξέρετε όμως ποια είναι η. Σε όλα τα μεγάλα και δύσκολα που συνέβησαν, ναι, αυτά τα χρόνια. Η αντίρρηση, η κριτική της αντιπολίτευσης είναι ότι καθυστέρησε, ότι περίμενε καιρό. Και μάλιστα για καιρό ακούγαμε και επιχειρήματα ότι αυτά δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά μας. Και ξέρετε, υπάρχει αυτή η κριτική. Πρώτον, καθυστέρησε και δεύτερον, πού βρήκε τώρα τα λεφτά που τον περασμένο μήνα έλεγε ότι δεν υπάρχουν. Κύριε Τσίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πάρει σε σοβαρά την αντιπολίτευση και ειδικά την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αν ένα καλό έκανε στον τόπο είναι, με τα πολλά κακά της διακυβέρνησής της, είναι ότι με την διακυβέρνησή της έλυσε και την οποιαδήποτε απορία περί της αξιοπιστίας. Δηλαδή το να λέει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας πολιτικά για την ελληνική οικονομία, για τα μέτρα, είναι εντελώς άνευ ουσίας, γιατί πολύ απλά τίποτα από αυτά που είπε, που λέει τώρα, που είπε πριν κυβερνήσει, δεν τα έκανε όταν είχε τη δυνατότητα να τα κάνει. Ναι. Συνεχίζει στην ίδια τακτική, στην ίδια ρητορική που είχε και πριν από το 2015, που κορυφώθηκε από το 2010 μέχρι το 2015, του μαξιμαλισμού, του να δίνει περισσότερα, του να τάζει περισσότερα και να δούμε και λίγο τα πράγματα ψύχρεμα, ειδικά των τελευταίων τριών ετών τα δεδομένα, που είναι και τρία χρόνια δύσκολα με πολλές κρίσεις. Πάντοτε αυτή ήταν η τακτική. Ακόμα και στα μέτρα που ήταν, ας πούμε, λόγω των παρεπόμενων επιπτώσεων της πανδημίας, των οικονομικών επιπτώσεων. Η κυβέρνηση έδωσε τα περισσότερα χρήματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση να πείσει το ΑΕΠ για τη στήριξη των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Το ίδιο έκανε και στην πληθωριστική κρίση. Τι έλεγε ο κ. Τσίπρας και όλοι δυστυχώς η αντιπολίτευση, γιατί δεν εξαιρείται και κάποιο κόμμα ιδιαιτέρως, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, ότι είναι ψίχουλα. Αν είχαν ακολουθηθεί οι τότε παρενέσεις της αντιπολίτευσης, δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε και τις επόμενες κρίσεις. Και αυτό είναι ένα κράμα, αν με επιτρέπετε, για να μην αναφερθώ πολύ στους άλλους, για να αναφερθώ λίγο περισσότερο σε εμάς, για να μην αδικηθεί το έργο μας. Είναι ένα κράμα λαϊκισμού και έλλειψης γνώσης της πραγματικότητας. Είναι ένα κράμα λαϊκισμού και ανικανότητας, χωρίς να υπάρχει καμία υπερβολή σε αυτό που λέω. Τώρα, πιάσαμε την κουβέντα γι' αυτό, αλλά το θέμα μας είναι το συνέδριο. Ξέρετε, όλα τα χρόνια που παρακολουθώ την πολιτική ζωή, και είναι πολλά δυστυχώς για μένα εννοώ, τα συνέδρια των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία συνήθως είναι τα πιο αδιάφορα, διότι μεγάλες συζητήσεις δεν γίνονται, το να ασκεί στην εξουσία είναι πρώτον σε αυτοπεριορίζει, κόβει τις συζητήσεις, μεγάλα ιδεολογικά θέματα δεν υπάρχουν άλλωστε στο εσωτερικό, θέλω να πω, μοιάζουν πιο πολύ πανηγυρικά, δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί το δικό σας ή τι να περιμένουμε από αυτό. Είναι αλήθεια ότι υπήρχε αυτή η εντύπωση, αλλά θα σας πω κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία, και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά είναι η πραγματικότητα τα οποία και εμένα, που είμαι ένας εκ των διοργανωτών, με έχουν εντυπωσιάσει. Το ένα είναι από μόνο τη συμμετοχή. Σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουμε, πέραν των συνέδρων που είναι λίγο περισσότεροι από 2.000 και θα παρευρεθούν από ό,τι φαίνεται όλοι, οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία εκείνων, έχουμε
ρεκόρ ετοιμάτων για παρατηρητές, να συμμετέχουν δηλαδή ως κοινό στο συνέδριο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σχεδόν πάμε για έναν διπλασιασμό της συμμετοχής σε σχέση με το προηγούμενο δικό μας συνέδριο που έγινε το 2019. Έχουμε διπλασιασμό των ετοιμάτων για ομιλίες από τους συνέδρους και θα ξεπεράσουν τις 350 ομιλίες σε 6 θεματικές. Έχουμε την παρουσίαση ενός ψηφιακού προγράμματος, ενός προγράμματος ψηφιοποίησης της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε το Σάββατο ενώπιον του Πρωθυπουργού και Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο δεν υπάρχει ως μοντέλο σε κανένα ελληνικό κόμμα. Τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, δεν το έχω ξανακούσει. Ψηφιακές λειτουργίες. Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει, είναι το μόνο κόμμα που έχει κάνει υβριδικά ισοκομματικές εκλογές πριν από λίγους μήνες. Είναι το πρώτο κόμμα που με την νεολαία της έκανε μια διαδικασία ανάδειξης συνέδρων διαδικτυακή μέσα από την ταυτοποίηση όμως των στοιχείων των μελών, όπου μπορούσε οποιοδήποτε θέλει, αρκεί να είναι μέλος της νεολαίας και του κόμματος κατά συνέπεια, να νομιμοποιηθεί ο σύνδρος με 30 μοναδικές υπογραφές. Έχει ψηφιακές λειτουργίες μέσα στο ίδιο της το κόμμα. Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα των μελών της για να ρωτήσει τα μέλη της, είτε του κόμματος είτε της νεολαίας, για σημαντικά ζητήματα, και αυτό θα ενταθεί. Θα δημιουργήσει web TV, θα δημιουργήσει podcast. Θα κάνει λειτουργίες οι οποίες θα επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα με ψηφιακά γραφεία, ούτως ώστε σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνονται τέτοιες τηλεδιασκέψεις να υπάρχουν ειδικοί χώροι. Είναι πάρα πολλά. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά το Σάββατο από μια ειδική ομάδα εργασίας. Πολλά εκ των οποίων έχουν ήδη γίνει. Έχουν να κάνουν με τα πράγματα. Ναι, αυτό θα το παρακολουθήσω με ενδιαφέρον. Είναι και ένα μοντέλο λειτουργίας. Φαντάζομαι ότι αν είναι όντως έχει αυτά τα στοιχεία που περιγράφεται, φαντάζομαι ότι θα το αντιγράψουν και οι υπόλοιποι, γιατί θα ήταν ωραίο. Με την έννοια ότι διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Αν με επιτρέπετε, θα το ταξιδέψουμε εντός εισαγωγικών και στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ακολουθεί λίγες ημέρες μετά το συνέδριό μας στο Ρότερνταμ, ως ένα μοντέλο λειτουργίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι πρόεδρός της και πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Αλλά θα με επιτρέψετε και δύο αναφορές ακόμα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε και έτσι θα είναι τα συνέδρια των κομμάτων που βρίσκονται στην ψηφία να είναι ακόμα πιο σημαντικά. Γιατί υπάρχει μία λέξη που στη χώρα μας δυστυχώς δεν είναι τόσο δεδομένο όσο θα έπρεπε να είναι. Λογοδοσία. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε στην εξουσία με ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο διαμορφώθηκε και από τα μέλη της και από τους πολίτες, μέσα από συνέδρια, μέσα από προσυνέδρια, μέσα από διαδικασίες που είχα την τιμή να συμμετέχω ως μέλος της νεολαίας. Το πρόγραμμα αυτό ψηφίστηκε το 2019 και υπάρχει γραπτός αλλά και στη συνείδηση του κόσμου. Το πρόγραμμα αυτό, κύριε Τσίμα, παρά τις αντιξότητες, εφαρμόζεται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε και να τονίσουμε, να εστιάσουμε και σε κάποιες επιμέρους πτυχές, όπως είναι οι πολιτικές για τους νέους, όπως είναι τα ζητήματα καθημερινότητας, πώς είναι το κράτος. Που για πολλά χρόνια λέγαμε ότι δεν υπάρχει και πλέον έχουμε ένα ψηφιακό κράτος. Όπως είναι η εικόνα της χώρας εντός αλλά και εκτός των συνόρων, πώς είναι το μεταναστευτικό, η μείωση ροών για παράδειγμα 95% και οι πάρα πολλοί φόροι που μειώνονται σε σχέση με τους πολλούς που είχαν αυξηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πρέπει να τα δούμε αυτά, να τα καταγράψουμε, να τα δουν τα μέλη μας, να δουν αν πράγματι αυτά τα οποία λέγαμε στον κόσμο πριν τις εκλογές, τα κάναμε μετά τις εκλογές. Ας έρθει η στιγμή, και νομίζω είναι μια καλή στιγμή αυτή, η συνέπεια να χαρακτηρίζει την πολιτική. Ναι. Για να η λογοδοσία είναι σημαντικό, έχετε δίκιο να το λέτε, και μακάρι να αφήσουν επιτέλους και περισσότερους ανθρώπους να το παρακολουθήσουμε. Να ασχοληθούν με την πολιτική, γιατί θεωρώ ότι είναι υγεία όλο αυτό. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά φαντάζομαι ότι όπως και να το κάνουμε το κεντρικό θα είναι το προεκλογικό, διότι είμαστε στην τελική ευθεία. Σε ένα χρόνο το αργότερο από τώρα θα έχουμε εκλογές. Πάνω κάτω, άρα θα πρέπει, φαντάζομαι ότι όλα θα συγκεντρωθούν στην, πώς να πω, στην αποτύπωση ενός πολιτικού μηνύματος εν ώψη των εκλογών. Και επειδή έχουμε ήδη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης το δικό τους πολιτικό μήνυμα, και επειδή κεντρικό θέμα είναι οι επόμενες εκλογές που είναι απλή αναλογική, είναι πώς θα τεθεί θέμα συνεργασιών, θα τεθεί θέμα κυβερνήσεων συνεργασίας και ούτω καθεξής, δεν ξέρω, να περιμένουμε κάτι καινούριο. Κοιτάξτε να δείτε. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο περίπου ένα χρόνο πριν τις επόμενες εκλογές, πριν το τέλος της τετραετίας, όπου έχουμε μια κυβέρνηση που αντιμετώπισε τις περισσότερες ταυτόχρονες κρίσεις που είχε αντιμετωπίσει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση και ταυτόχρονα εφαρμόζει το πρόγραμμά της. Νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό να θεωρούμε ευπροσώπως, απευθυνόμενοι στους πολίτες, γιατί αυτοί θα μας κρίνουν, ότι δικαιούμαστε μια ακόμα τετραετία και μάλιστα εγώ θεωρώ με μια ακόμα πιο ισχυρή εντολή, μια ακόμα πιο ισχυρή αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Όχι γιατί εμείς θεωρούμε δεν και καλά ότι είμαστε καλύτεροι, αλλά γιατί πολύ απλά αυτά τα οποία είπαμε, τα κάναμε
και αντιμετωπίσαμε και όλες αυτές τις κρίσεις. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Αυτό θα το κρίνει όμως ο ελληνικός λαός, θα το κρίνουν οι πολίτες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αδυνατό να δω με ποιον θα μπορούσε, ακόμα και στο ενδεχόμενο που οι πολίτες δεν αποφασίσουν κάτι τέτοιο, που εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι έχουμε μια ισχυρή αυτοδυναμία. Και βέβαια αποκλείοντας πολύ γρήγορα την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί νομίζω ότι, όπως είπα, στερείται της οποιασδήποτε ελάχιστης αξιοπιστίας και πολιτικής γνώσης, και εκ του αποτελέσματος κρίθηκε. Νομίζω ότι, μιλώντας ας πούμε για το κίνημα αλλαγής, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει ηγεσία εδώ και κάποιους μήνες. Σχεδόν όσους μήνες είμαι και εγώ γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουμε ακούσει καμία σοβαρή πολιτική θέση. Έχουμε μια λογική των ίσων αποστάσεων και έχουμε και το αμίμητο πρόεδρος κόμματος του 8% να λέει ότι δεν θα χαρίσει, όπως χαρακτηριστικά είπε, πρωθυπουργικές καρέκλες. Σαν να είναι ο ρυθμιστής των πάντων, αγνοώντας την βούληση, την όποια βούληση του κόσμου, ναι, των πολιτών, του ελληνικού λαού. Μπορεί βέβαια η ψήφος του ελληνικού λαού να τον καταστήσει ρυθμιστή. Και... Κοιτάξτε να δείτε. Άλλο πράγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια δύναμη, την όποια δύναμη αποκτήσει από τις εκλογές, άλλο πράγμα το να αγνοεί το γεγονός ότι ο πολίτης θα ψηφίσει και θα αποφασίσει ποιος θα θέλει να τον κυβερνήσει για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται όποιος πολιτικός αρχηγός, και μιλάω συνολικά για την αντιπολίτευση, ως εκφραστής μιας μικρής ομάδας, ως συνεχιστής ισορροπιών, παλαιών δεκαετιών, συνθηματολογίας που ο κόσμος ο ίδιος, πολλές φορές και ο δικός μας ο χώρος, τα έχει διατυπώσει. Δεν θέλω να εξαιρεθούμε της κριτικής και της αυτοκριτικής. Ο κόσμος πάει μπροστά. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Είμαστε αυτή τη στιγμή και σε μια περίοδο, για να μην τα μηδενίζουμε όλα, γιατί εντάξει. Προφανώς έχουν χρέος να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά αυτό που κάνουν μόνο κακό κάνει και στη χώρα, που έχει τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, κύριε Τσίμα, της τελευταίας 12ετίας. Αυτή είναι η Ελλάδα που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έχει τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές που θα έπρεπε να τους έχει πολλά χρόνια πριν, εδώ και 15 χρόνια. Είναι η δεύτερη χώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν μπορεί να είναι όλα τόσο λάθος. Και η δική τους εναλλακτική, που ακόμα την περιμένουμε, δεν την έχουμε δει να είναι η σωστή. Άρα και για αυτούς τους δύο λόγους, αλλά και γιατί θεωρώ ότι όταν ο κόσμος σου δίνει μια εντολή και εσύ την τιμάς αυτή την εντολή, έχεις κάθε λόγο να ζητάς πάλι από τους πολίτες, γιατί μόνο αυτοί σε κρίνουν, επαναλαμβάνω, να είναι ακόμα πιο ισχυροί, και θα είναι, είμαι βέβαιος ότι θα είναι, ακόμα πιο ισχυροί εντολές στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, προς το παρόν σας εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο που αρχίζει αύριο. Θα περιμένω με ενδιαφέρον ιδίως αυτά τα ψηφιακά που προαναγγείλατε το Σάββατο. Και βέβαια, γιατί αυτά έχουν... και τη νέα μας Πολιτική Επιτροπή, ναι, που με βάση τις δηλώσεις για υποψηφιότητες που θα εκφραστούν, θα μειωθεί και ο ηλικιακός μέσος όρος τουλάχιστον κατά 10 χρόνια από ό,τι βλέπω, από τις υποψηφιότητες που θα έχουμε. Εξαιρετική ανανέωση, γιατί ήταν και το βασικό όχημα του προηγούμενου πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Είναι καλό να γίνεται στην πράξη. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έβαλε τον νεότερο γραμματέα στην ιστορία. Δεν ήταν εύκολο και είναι και πολύ μεγάλη τιμή για εμένα. Αλλά ανανέωση δεν είναι μόνο σε ένα πρόσωπο, είναι συνολική και θα συνεχίσει να γίνεται. Κυρίως με ιδέες, με προτάσεις και με λύσεις. Λοιπόν, καλή σας επιτυχία. Θα σας παρακολουθήσουμε, θα σας ακούσουμε, θα σας κρίνουμε και θα περιμένουμε να ακούσουμε και τους αντιπάλους σας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλημέρα.